Η εμπειρία μας δείχνει ότι από τα 135 παιδιά που έρθανε, κάθε χρόνο περίπου 17 με 18 φεύγουν. Φεύγουν γιατί είτε πάνε σε πρότυπα, είτε πάνε σε μουσικά σχολεία, είτε είναι από το έκτο και είναι πιο κοντά στο Μενίδη και πάνε στο Μενίδη. Έχουμε δηλαδή μία, ας το πούμε έτσι, διαφυγή 17-15 παιδιών κάθε χρόνο. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι με τα 135, τα 15 θα μπορούσαμε, ξέρουμε ότι 8 παιδιά έχουν τα δέλτια στο σχολείο, άρα κατά τη γνώμη μας είναι λογικό να έχουν μία προτεραιότητα, και γνωρίζουμε επίσης ότι και το πρώτο γυμνάσιο μπορεί να δεχτεί γύρω στους 10 με 12 μαθητές. Από τη διεύθυνση μας είπανε ότι 17 είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα λόγω απόστασης με το τρίτο. Δεν ξέρω αν το νούμερο είναι σωστό. Το χαρτί που μας έδειξε ήταν 17 υπογραφές. Την Τρίτη έχουμε συνεννοηθεί, έχει συνεννοηθεί δηλαδή το σωματείο, η ΕΛΜΕ, να έρθει σε συνάντηση, ήρθε στο σύλλογό μας και το είπε, εμείς το κάναμε δεκτό, οι τρεις διευθυντές, πρώτου, τρίτου και δευτέρου, να συζητήσουν αν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μια εσωτερική ανακατανομή των παιδιών. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η λύση. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, δεν μπορούμε να πούμε το 7ο εδώ, το 6ο εκεί, το 3ο εκεί. Χώρια που οι περισσότεροι δεν μένουν στα νολιώσια. Αυτό που θέλω να καταλάβετε όμως όλοι για τα παιδιά σας και για την ασφάλειά τους είναι ότι τα παιδιά, ειδικότερα του γυμνασίου, που δεν μπορέσανε και δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση πανδημίας, είναι σαν μια αχύτρα την οποία ξαφνικά την έχει ανοίξει και στο προάβλιο έχουμε από τσακωμούς, από αντεκλήσεις, από... Δηλαδή είναι σαν ξαφνικά να τα άφησε ελεύθερα, δηλαδή έχουμε αυξήσει εφημερίες και πάντα κάθε μέρα κάτι συμβαίνει. Η τοποθέτηση λοιπόν των κοντέινερ και στον χώρο που είναι, γιατί δεν έχουμε μεγάλο χώρο, πρώτα θα δημιουργήσει πρόβλημα ασφυξίας, εκπαιδευτικό για τα παιδιά του Δευτέρου, πρόβλημα ασφαλείας, και σας ξαναλέω, 400 τόσα παιδιά μέχρι στο αλέτα, ξέρω εγώ, όταν δε στο τρίτο υπάρχουν αίθουσες.